Όσο αφορά την σημαντική διάκριση και βράβευση στην παγκόσμια πρωτιά του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Gourmet Books Award, που πέτυχε ο γνωστός σεφ, συγγραφέας και καθηγητής επισητιστικών τεχνών του Υπουργείου Παιδείας, κύριος Γιώργος Κυπριανού, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούδιο. Κύριε Κυπριανού, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θα θέλαμε έτσι να μας αναφέρετε, να μας ενημερώσετε για τον διαγωνισμό, για την πρωτιά την οποία πετύχατε. Δώστε μας καταρχήν, να μου επιτρέψετε να συλληπιθώ τους οικείους των αδικοχαμένων πυροσβεστών και δασοφυλάκων. Είναι μια δύσκολη στιγμή που περνάει η Κύπρος μας. Πέρα αυτού, να σας πω ότι μέσα σε αυτόν τον διαγωνισμό, τον οποίο καλεστήκαμε να συμμετέχουμε, συμμετείχαν άλλες 202 χώρες. 202. Προκρίθηκαν 77. Μέσα στις 77 ήταν και η Κύπρος μας, με το βιβλίο Διατροσεφ ή Nutrisef, όπως ονομάζεται στην αγγλική γλώσσα, γιατί το έχουμε μεταφράσει και στην αγγλική γλώσσα. Μας κάλεσαν να παρευρεθούμε σε αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί είχαμε προκριθεί στους τελικούς. Πήγαμε στον τελικό, συμμετείχαμε σαν Κύπρος και ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα να έχει ανακηρυχθεί το βιβλίο Διατροσεφ, ένα βιβλίο υγιεινής διατροφής και μαγειρικής, το πρώτο παγκόσμιο. Με αυτήν την νίκη μπαίνει πλέον και η εκδοτική Κύπρος στο γύρο του κόσμου, να αναγνωρισμένο πλέον το νησί μας και στις εκδόσεις, αλλά και γενικότερα ακούστηκε το όνομα της Κύπρου, που αυτό είναι μεγάλο γεγονός. Πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε, ο τελικός, στην Κίνα, στη Γιαντάι, μια πόλη τουριστική της Κίνας, παραθαλάσσια. Το βιβλίο Διατροσεφ έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά και την Νικολέτα Ντορζή, κλινική διαιτολόγος. Απευθύνεται σε άτομα τα οποία θέλουν και να προσέχουν την υγιεινή διατροφή. Απευθύνεται σε άτομα τα οποία πάσχουν από διάφορες ασθένειες και πρέπει να έχουν μια ειδική διατροφή, όπως είναι η διαβητική, η καρδιακή, ανθρώποι που έχουν προβλήματα με τα νεφρά ή ανθρώποι που έχουν επίσης προβλήματα με καρκίνο. Όλες αυτές οι ομάδες, παρόλο του ότι απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, σίγουρα και οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν να προσέχουν την υγιεινή διατροφή τους, είναι ένα βιβλίο το οποίο θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, ούτε και στην Ελλάδα, γι' αυτό και μας το ζητούν πάρα πολύ και από την Ελλάδα. Κύριε Κυπριανού, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η μικρή Κύπρος ανταγωνίστηκε μέσα σε 202 χώρες και κατέληξε να αναμετρείται με 77 χώρες που προκλήθηκαν για τον τελικό, που και πήρε και την πρωτιά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό τόσο για μας, όσο και για την Κύπρο, όσο και για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο είναι και ο εκδοτικός, είναι και εκδόσεις από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το βιβλίο. Θεωρούμε ότι με την κίνησή μας αυτή έχουμε καλύψει μια καινοτομία στα θέματα συγγραφής βιβλίων διατροφής. Και πρέπει να πω ότι μέσα από τα καθαρά έσοδα που θα πάρουμε από το βιβλίο αυτό, θα βοηθήσουμε και το σύνδεσμο καρκινοπαθών αρρωδαφνούσας, καθώς και το «Κάνε μια ευχή» που είναι για παιδιά με καρκίνο. Πολύ ωραία, κύριε Κυπριανού, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στο δελτίο μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.